Φίλες και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο γήπεδο του Χολαργού στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Ο Χολαργός, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί στο καινούριο πρωτάθλημα της ΑΛΦΑ κατηγορίας, κερδίζοντας τα ΣΟΥΡΜΕΝ εκτός έδρας με 1-0. Λοιπόν, μετά τον σκόρερ τον Χρήστο Κούμα, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του Χολαργού, ο Γιάννης Ζαχαρόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξεκινήσατε ιδανικά την καινούρια σεζόν με νίκη μέσα στα ΣΟΥΡΜΕΝ, έτσι. Ήταν αρκετά σημαντικό. Πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη, υπάρχει άγχος. Από τη στιγμή που κερδίζεις, κοιτάς το μέλλον πιο αισιόδοξα. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, ήταν ένα ντέρμπι. Καταφέραμε και κερδίσαμε. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ποιος ήταν ο στόχος του Χολαργού στο καινούριο πρωτάθλημα? Είναι να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά στη βαθμολογία. Η ομάδα έχει καλές βάσεις για να τερματίσει ακόμα και στην πρώτη τριάδα. Απλά πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε σε κάθε παιχνίδι τους 3 βαθμούς και αυτός είναι ο στόχος μας. Από εκεί στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα. Λοιπόν, ακολουθεί τώρα το μάτς κυπέλου με την Αργυρούπολη. Πολύ σωστά. Έχουμε ένα παιχνίδι κυπέλου τώρα την Τετάρτη με την Αργυρούπολη, εκτός έδρας. Είναι ένας θεσμός ιδιαίτερος στο κύπελο. Θα πάρουν ευκαιρία και τα νέα παιδιά. Πρέπει να παίξουν όλοι, να δείξουν ότι αξίζουν, να συμμετέχουν στην ομάδα. Δύσκολος αντίπαλος η Αργυρούπολη. Θα δείξει. Ωραία. Και δεύτερη αγωνιστική, ένα δυνατό ντέρμπι με την Αγία Παρασκευή. Είναι ουσιαστικά και ένα τοπικό ντέρμπι Χολαργός Αγία Παρασκευή. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. 2 ομάδες με υψηλές βλέψεις. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο στόχο, αλλά αυτό θα φανεί το Σάββατο. Ωραία. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, με τους υπόλοιπους παίκτες? Η συνεργασία μας είναι άψογη προς το παρόν, και με τα παιδιά και με τους προπονητές και όλο το προπονητικό team. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαστε ουσιαστικά συνεργάτες και οι παίχτες και το προπονητικό team. Τα παιδιά έχουμε ένα άψογο κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ποιος κάνει τις περισσότερες πλάκες? Ποιος είναι το πειραχτήρι? Ποιος είναι ο αρχηγός στα αποδυτήρια? Εντάξει, σε αυτά είμαστε λίγο πολύ, συμμετέχουμε όλοι. Και εγώ και ο Σκούμας και ο Χατζής και ο Τσίρος, είμαστε όλοι σε καλό κλίμα, και ο Τσουδάκης. Αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι είμαστε οικογένεια. Τη στιγμή που υπάρχουν πειραχτήρια μέσα στα αποδυτήρια, πάει να πει ότι είμαστε πολύ καλά. Και ο coach, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, είναι ένας νεαρός, έτσι, είναι συνομήλικος με κάποια παιδιά, έτσι. Συμμετέχει και αυτός. Όταν είναι να κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Όταν να δουλέψουμε σοβαρά στην προπόνηση, δουλεύουμε σοβαρά. Ωραία. Τι υπόσχεσαι στους φιλάθλους του Χολαργού, τι να περιμένουν από εσένα, από τον Γιάννη τον Ζαχαρόπουλο και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα? Κάνατε την πρώτη νίκη στα Σούρμενα, τι άλλο να περιμένουν? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθούμε υγιείς, πάνω απ' όλα. Και κατά δεύτερον, καλό θα ήταν όσο μπορούν, βέβαια έχουμε και το θέμα του κορονοϊού που δεν μπορεί να είναι και εύκολα κοντά μας ο κόσμος. Μακάρι να μπορούσε να είναι κοντά μας και οι περισσότεροι φιλάθλοι να ερχόντουσαν να μας στηρίξουν. Όσο είναι κοντά μας, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να παλέψουμε ακόμα και για την πρώτη θέση, γιατί αυτός είναι ένας στόχος. Όταν κοιτάς ψηλά, κοιτάς όσο πιο ψηλά μπορείς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι γίνεται, ό,τι περνάει από το χέρι μας κάθε Κυριακή, να κερδίζουμε τα παιχνίδια, ο κόσμος να είναι κοντά και εμείς θα τα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Ωραία. Κάθε επιτυχία. Εγώ να ευχηθώ και πάνω απ' όλα υγεία, να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε ασφαλείς και υγιείς, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα κανονικά και να τελειώσει. Γιατί και πέρσι υπήρχαν οι ατυχίες λόγω του κορονοϊού. Μακάρι όπως ξεκίνησε να τελειώσει ομαλά και μακάρι να έχουμε στο τέλος την επιτυχία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.